Υπάρχει απορία στον κόσμο, πατέρ μου. Γιατί τα Χριστούγεννα, που είναι μια χαρμόσυνη γιορτή, να πρέπει να νηστεύουμε? Τα Χριστούγεννα όντως είναι χαρμόσυνη γιορτή. Ναι. Δεν είναι το Πάσχα του οποίου προηγείται το πάθος και κατ' επέκταση προηγείται μια νηστεία, πολυήμερη νηστεία, η μεγάλη, η αυστηρή νηστεία της Εκκλησίας, η οποία έχει στόχον αφενός με να προετοιμάσει για το πάθος, και αυτή είναι η νηστεία της Μεγάλης Τεσσαραγωστής, και στη συνέχεια ανέπεται η νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδος, διότι είναι δύο περίοδοι εκεί, είναι άλλο η Σαρακοστή, άλλο η Μεγάλη Εβδομάδα, η οποία τελικά οδηγεί και προετοιμάζει στη μεγάλη γιορτή, στην γιορτή των εορτών, που είναι η Ανάσταση του Κυρίου. Παρόλο που είναι λίγο εκτός θέματος, να σε διακόψω, να μας την κάνεις αυτή τη διευκρίνηση, γιατί πολλοί με ρωτάνε όταν πλησιάζει το Πάσχα, αφού είναι δύο οι νηστείες ουσιαστικά, όπως το είπες, γιατί την Κυριακή των Βαΐων δεν τρώμε, δεν κάνουμε κατάληψη σε κρέας? Με ρώτησαν κάποιες φορές. Εγώ είπα, αν μου επιτρέπεις, μα θα κάναμε Πάσχα πριν το Πάσχα. Αλλά να μας πεις εσύ, είσαι και πιο ειδικός σε αυτά, ειδικά στο θέμα της τυπικής διάταξης. Να πω για όσους δεν το ξέρουν, πατέρ μου, αν και ο κλήρος και οι θεολόγοι της Κύπρου το γνωρίζουμε καλά, ότι επιμελείσαι για χρόνια το τυπικό της Εκκλησίας και κάποτε της Αρχιεπισκοπής. Τώρα πια είσαι σε άλλα όρια Μητροπόλεως, αλλά είσαι εξειδικευμένος και μετεκπαίδευση στο θέμα αυτό. Κοιτάξτε, τη μεγάλη περίοδος είναι η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, η οποία ουσιαστικά αρχίζει την καθαρά Δευτέρα και περατούνται την Παρασκευή του Αγίου Λαζάρου. Αυτή είναι η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ακριβώς 40 ημέρες. Η νηστεία αυτής της περίοδου ουσιαστικά είναι η νηστεία των καθημερινών, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Διότι σε αυτήν την περίοδο, το Σάββατο και την Κυριακή, καταλύεται έλεον, ίνος και έλεον, οπότε θεωρείται ότι η νηστεία καταργείται εντός εισαγωγικών τα Σαββατοκυριακά της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Τώρα, όλη αυτή η περίοδος, αν προεκτείνουμε τα όρια της, θα δούμε ότι φτάνει μέχρι το Πάσχα. Και αν προεκτείνουμε προς τα πίσω τα όρια της, θα δούμε ότι ξεκινά από την κυραγή του Τελών και του Φαρισαίου, οπότε εισαγόμαστε στην περίοδο του Τριωδίου. Το λοιπόν, και τι περατούται η Μεγάλη Τεσσαρακοστή την Παρασκευή του Αγίου Λαζάρου. Το λοιπόν, εξακολουθεί η νηστεία μας εντός εισαγωγικών πάλι, με την έννοια ότι εφόσον τα Σαββατοκύριακα καταργείται με την κατάλυση ίνου και ελαίου και εκεί που είναι αλάβωτη, άρα καταργείται και το Σαββάτο του Αγίου Λαζάρου και την Κυριακή των Βαΐων. Περισσότερο δεν την Κυριακή των Βαΐων, οπότε υπάρχει κατάλυση ιχθύως. Και ο λόγος ακριβώς είναι ότι το Σάββατο του Λαζάρου και η Κυριακή των Βαΐων δεν εμπίπτουν εντός της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Σαρακοστή έχει ήδη περατωθεί. Γι' αυτό πάει η κατάλυση μέχρι και το ψάρι. Για να ξεκινήσει την Μεγάλη Δευτέρα, η ίδια αυστηρά νηστεία μέχρι και το Μέγα Σάββατο, για να ολοκληρωθεί στην Κυριακή της Ανάστασης. Άρα η απάντηση είναι αυτή, ότι ουσιαστικά τα Σαββατοκυρίακα της Σαρακοστής εντός εισαγωγικών δεν νηστεύουμε, ακριβώς διότι στην περίοδο της αυστηρής νηστείας μπαίνει μέσα η κατάλυση ίνου και ελαίου. Αυτά ακούγονται πολύ εύλογα. Τα Χριστούγεννα όμως είναι απορία που μου τη μεταφέρουν πολύ και εξακολουθεί να μας απασχολεί. Τα Χριστούγεννα δεν έχει το χαρακτηριστικό του πάθους μέσα η περίοδος της προετοιμασίας για τη γιορτή των Χριστουγέννων. Γι' αυτό και η νηστεία των Χριστουγέννων μέχρι και τον 11ο αιώνα ήταν οκταήμερος. Δηλαδή οι χριστιανοί άρχισαν να νηστεύουν από τις 17 του Δεκέμβρη και εντεύθε. Με τη λογική είναι ότι κάθε μεγάλης εορτής προηγείται μια αλφα συγκεκριμένη περίοδος νηστείας, η οποία νηστεία δεν έχει να κάνει με το πάθος, δεν έχει να κάνει με το πένθος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, έχει να κάνει ακριβώς με έναν τρόπο προετοιμασίας, πνευματικής προετοιμασίας των χριστιανών, προκειμένου να εορτάσουν την επόμενη εορτή. Δεν σημαίνει πένθος ίσχυε, δηλαδή η νηστεία. Δεν σημαίνει απαραίτητα πένθος όχι, η νηστεία. Όχι, όχι. Αυτό ίσχυε και στην εορτή, για παράδειγμα, της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Οπότε η αρχική νηστεία ήταν πενθήμερος, από την 1η μέχρι την 5η του Αυγούστου, για να εορταστεί στις 6 η εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου. Στη συνέχεια αυτή η νηστεία προεξετάθη μέχρι και τις 14 του Αυγούστου και κάλυψε και την περίοδο μετά τη μεταμόρφωση. Ουσιαστικά κάλυψε και τη μεταμόρφωση, αλλά εντός εισαγωγικών, από τη στιγμή που τη μεταμόρφωση τρώμε ψάρι, πάλι θεωρείται ότι καταλύεται η νηστεία, καταργείται η νηστεία. Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Και έτσι εκεί η νηστεία έχει πάρει το χρώμα ότι πλέον είναι εορτή για
την εορτή της, είναι προετοιμασία για την εορτή της Κοιμήσεως. Ενώ ουσιαστικά είναι δύο νηστείες. Είναι μία νηστεία για την εορτή της Μεταμορφώσεως του Κυρίου και μία δεύτερη, η οποία εξακολουθεί να συνεχίζεται, διακόπτεται προσωρινά, θα λέγαμε, και εν την βαθμό την ημέρα της Μεταμορφώσεως και συνεχίζεται μέχρι τις 14 για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η νηστεία λοιπόν των Χριστουγέννων αρχικά ήταν οχταήμερος. Αυτό πρέπει να τονιστεί. Και ήταν η περίοδος, επαναλαμβάνω, πνευματικής προετοιμασίας, όπως και σε κάθε άλλη γιορτή, για να εορτάσουμε τη συγκεκριμένη γιορτή. Τον 10ο αιώνα εμφανίζονται οι πρώτες μαρτυρίες, οι οποίες μετατρέπουν αυτήν την νηστεία από οχταήμερη σε τεσσαρακοστήμερη, κατά τον τύπο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ως προς τον αριθμό, όχι όμως ως προς το διαιτολόγιο της. Δηλαδή, δεν είναι η νηστεία των Χριστουγέννων η αυστηρή νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, είναι η νηστεία της Δευτέρας, Τετάρτης και Παρασκευής κατά τους μοναχούς, κατά την οποία είναι ανέλεες αυτές οι μέρες, χωρίς λάδι, κατ' επέκταση χωρίς ίνων, εκτός που ας συμπέσει η εορτή κάποιου μεγάλου Αγίου ή η εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου. Στα εισόδια υπάρχει κατάλυση ηχθείως, στις εορτές των μεγάλων Αγίων υπάρχει κατάλυση ίνου και ελαίου. Το λοιπόν, άρα εξακολουθεί η Δευτέρα, η Τετάρτη και η Παρασκευή να είναι ο ίδιος τύπος νηστείας όπως είναι ολόχρονα. Και φεύγει από την Τρίτη και την Πέμπτη. Η Δευτέρα και για τους λαϊκούς. Συγγνώμη που σε διακόπτω κιόλας. Όχι. Επειδή, ναι. Όχι. Το είπες για τους μοναχούς, για αλλά μοναχούς. Επειδή αναφέρθηκε δύο φορές. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Η Τρίτη και η Πέμπτη φεύγει η κατάλυση αυγών, να μιλούμε έτσι στην καθημερινή, και τυρί, μεγαλακτοκομικά και του καθεξής, και γίνονται ημέρες νηστείας με λάδι. Και το Σάββατο και η Κυριακή είναι οι μέρες κατά τις οποίες καταλύεται ψάρι στην νηστεία των Χριστουγέννων. Τώρα, μέσα αυτήν την νηστεία έχουν μπει, ας πούμε, και έτσι αντιλήψεις ή προσεγγίσεις λαϊκότροπες, θα έλεγα. Ακριβώς αντιλήψεις οι οποίες όμως τονίζουν το πιο χαλαρό της νηστείας των Χριστουγέννων. Δηλαδή ότι υπάρχει μια θεωρία, στην πούμε μια άποψη, πολλοί θεωρούν ότι είναι εκ παραδόσεως νηστεία, δεν ξέρω πόσο μακριά φτάνει αυτό το πράγμα εν πάση περιπτώσει. Πάντως καταγεγραμμένη δεν υπάρχει πουθενά ότι από τις Παναγίες μέχρι του Αγίου Σπυρίδωνος υπάρχει κατάλυση ηχθείως εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Μάλιστα, στην Ελλάδα, η Εκκλησία της Ελλάδος μέχρι από 17 του στην Ελλάδα καταλύουν ψάρι μέχρι και 17. Ναι, και μετά ξεκινάει. Άλλοι που λέει η Άννα από του Αγίου Σπυρίδωνος μέχρι Χριστούγεννα συμπέσουν δύο Κυριακές, πάει η κατάλυση ηχθείως μέχρι την πρώτη Κυριακή, ενώ η δεύτερη, η πρώτον Χριστουγέννων Κυριακή είναι χωρίς ψάρι και το καθεξής. Πιστεύω, εντάξει, είναι θέσεις, απόψεις, παραδόσεις, αν θέλεις, εντός αγωγικών, οι οποίες τονίζουν ακριβώς αυτόν το πιο χαλαρόν της νηστείας των Χριστουγέννων, της τεσσαρακοθήμερης πλέον νηστείας των Χριστουγέννων, σε σχέση με την αυστηρή νηστεία της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Τώρα, νηστεύουμε πολλές μέρες. Αυτό αποδεικνύει, Πάτερ, ότι είναι μικρότερη σημασία, εντός εισαγωγικών, μικρότερη τα Χριστούγεννα από την Ανάσταση. Μικρότερης έντασης. Μικρότερης έντασης. Κοίταξε, τον Ιούνιο συνήλθε η Μεγάλη και Αγία Σύνοδος. Έναν από τα θέματα της Συνόδου, τουλάχιστον τα καταρχάς θέματα της Συνόδου, ήταν και το θέμα νηστείας, δηλαδή το να μειωθούν οι μέρες νηστείας των Χριστουγέννων και να σταθεροποιηθεί κάπως η νηστεία των Αγίων Αποστόλων, η οποία είναι δυνατόν να κινείται από 0 μέχρι 30-31 ημέρες. Τελικά, ενώ βγήκε ένα θαυμάσιο εγκείμενο σε όλες τις προσυνοδικές διασκέψεις, το οποίο παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε στη Σύνοδο, δεν αγγίχθηκε το θέμα συνόδου, το θέμα νηστείας, υπό τον φόβο του σχίσματος. Έλλειψης ομοφωνίας. Έλλειψης ομοφωνίας και του σχίσματος. Εντάξει, δεν είναι του παρόντος εμείς να πούμε γιατί ή σωστά ή λάθος δεν υπάρχει απόφαση. Αφέθηκε στις κατατόπους εκκλησίες. Ναι, αλλά φαίνεται ότι ούτε οι τοπικές εκκλησίες έχουν προχωρήσει, τουλάχιστον από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα που άρχισε η νηστεία των Χριστουγέννων, σε μια
διαμόρφωση κάπως αυτών των νηστείων, μείωση της νηστείας των Χριστουγέννων. Αν όχι, ξέρω εγώ, στο 8ήμερο, όπως ήταν μέχρι τον 11ο αιώνα, τουλάχιστον, δεν ξέρω, προσωπικής άποψης εκφράζω τώρα. Εγώ ναι, δεν, δεν έλαβα μέρος στη σύνοδο, και εγώ την προσωπική μου θέση να πω, ούτε στις προσυνοδικές διασκέψεις, ούτε, ή τουλάχιστον στο μισό, εν πάση περιπτώσει, ή δεν έχει πάρθει απόφαση στο να σταθεροποιηθεί η νηστεία των Αποστόλων ανάλογα με το πότε θα είναι το Πάσχα, σε ένα άρφα συγκεκριμένο αριθμό ημερών. Αυτό που είναι σίγουρο, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι οι πηγές οι οποίες μας ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και χαράσουν την πορεία των πραγμάτων, δηλαδή δίδουν τη γνώση την οποία εμείς σήμερα μπορούμε να αντλούμε, να σπουδάζουμε, να γράφουμε, να διδάσκουμε, να παρουσιάζουμε και ούτω καθεξής. Οι πηγές κατ' επέκταση, οι άνθρωποι οι οποίοι διαμόρφωναν τις πηγές, αυτούς τους οποίους με μια απλή λέξη λέμε πατέρες, χρησιμοποιώντας ένα όρο σημερινό, ξέρω, θα έλεγα ότι ξένων, ότι ήταν πολύ πιο large, θα έλεγα, από τους ανθρώπους οι οποίοι χειρίζονται σήμερα κάποια θέματα. Ναι, και η αγωνία σήμερα μια συνόδου του να μην βγάλω ένα σχίσμα είναι μέσα στα πράγματα, που την άλλη όμως θα έπρεπε να ήταν μέσα στα πράγματα και ο παλμός και ο σφιγμός και οι αντοχές και τα δεδομένα της κάθε εποχής, διότι οτιδήποτε διαμορφωνόταν μέσα στην Εκκλησία διαμορφωνόταν κάτω από τα δεδομένα της, είτε είχαμε αύξηση, είτε είχαμε μείωση, είτε είχαμε τροποποίηση. Δεν κάνεις λόγια παλμό, να ακούσουμε και μερικούς τηλεθέτες, να πάρουμε και το δικό τους παλμό, θα συνεχίσεις τις ωραίες σου απαντήσεις και θέλω να πω ότι μου αρέσει ο τρόπος που το προσεγγίζεις το θέμα, μόνο ότι είσαι κληρικός που σέβεται την παράδοση και καλά κάνει, δεν σημαίνει ότι δεν παίρνεις και τον παλμό του κόσμου.